Οι επιζήμιες επιπτώσεις της ανθρωπότητας στο κλίμα είναι γεγονός, λένε οι επιστήμονες του ΟΗΕ σε νέα έκθεση ορόσημο. Η έκθεση αναφέρει ότι οι συνεχείς εκπομπές αερίων θα μπορούσαν να σπάσουν ένα βασικό όριο θερμοκρασίας σε λίγο περισσότερο από μία δεκαετία. Η διατήρηση της τρέχουσας κατάστασης, στην οποία η παγκόσμια θερμοκρασία είναι κατά μέσο όρο 1,1 βαθμό ψηλότερη από την προβιομηχανική περίοδο, δεν θα ήταν αρκετή. Οι επιστήμονες προβλέπουν ότι θα υπάρξει άνοδος 1,5 βαθμού το 2040, 2 βαθμών το 2060 και 2,7 βαθμών το 2100. Αυτή η εκτίμηση από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή παρουσιάζεται σε ένα έγγραφο 42 σελίδων, γνωστό ως σύνοψη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Κάθε επιπλέον μισός βαθμός θέρμανσης θα προκαλέσει αύξηση της έντασης και της συχνότητας των θερμών ακραίων φαινομένων, έντονων βροχοπτώσεων και ξηρασίας. Σε 2 βαθμούς υπερθέρμανσης του πλανήτη, οι ακραίες θερμοκρασίες θα φτάνουν πιο συχνά κρίσιμα όρια για τη γεωργία και την ανθρώπινη υγεία. Η νέα έκθεση καθιστά σαφές επίσης ότι η θέρμανση που έχουμε βιώσει μέχρι σήμερα έχει προκαλέσει αλλαγές σε πολλά από τα πλανητικά μας συστήματα στήριξης, που είναι μία αναστρέψιμα σε χρονικά διαστήματα αιώνων έως και χιλιετιών. Οι ειδικοί της Διακυβερνητικής Επιτροπής μας λέγανε για πάνω από 3 δεκαετίες για τους κινδύνους που θα προέκυπταν εάν επιτρέπαμε την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ο κόσμος άκουγε, αλλά δεν άκουγε. Ο κόσμος άκουγε, αλλά δεν ενεργούσε αρκετά έντονα. Και ως αποτέλεσμα, η κλιματική αλλαγή είναι ένα πρόβλημα εδώ και τώρα. Κανείς δεν είναι ασφαλής και αυτό χειροτερεύει γρηγορότερα. Οι ωκεανοί θα συνεχίσουν να θερμαίνονται και θα γίνουν πιο όξινοι. Τα βουνά και οι πολικοί παγετώνες θα συνεχίσουν να λιώνουν για δεκαετίες ή αιώνες. Και δεν μπορεί να αποκλειστεί μία άνοδος της στάθμης της θάλασσας κατά περίπου 2 μέτρα μέχρι το τέλος αυτού του αιώνα. Τέτοια αποτελέσματα θα μπορούσαν να απειλήσουν πολλά εκατομμύρια περισσότερους ανθρώπους στις παράκτιες περιοχές με πλημμύρες έως το 2100.